Καλησπέρα παιδιά, Γιάννης Απλές εδώ και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο στο κανάλι. Σήμερα έχουμε ένα πολύ special βίντεο καθώς έχει βγει Prime Icon Upgrade και θα πάμε να κάνουμε δύο από αυτά. Να πω ότι από τα δύο packs που ανοίξαμε, το ένα όπως έχετε δει και τον τίτλο ήταν από Ολλανδία και το άλλο ήταν κάτι επίσης πάρα πολύ καλό. Να πω να με συγχωρέσετε αν ακούγομαι κάπως χαμηλά την ώρα που ανοίγω το pack, απλώς ήταν αρκετά αργά. Γιατί πώς θα δώσω να το κάνω, ξανά βρω τις κατάλληλες κάρτες, κουλουπού. Τέλος πάντων, θα δείτε και στο τέλος του βίντεο πώς κόλλησαν στην ομάδα, τι έγινε. Είναι δύο πάρα πολύ καλά pools. Θα το δείτε και στη συνέχεια. Οπότε ναι, αυτά. Πάμε στα packs. Τίπλο Σάντσα. Ωραία. Να αποφύγουμε ένα κάτα, ξέρετε τώρα. Το βίντεο να πω θα είναι μικρό, γιατί θα ανοίξουμε το pack μόνο. Λοιπόν, κάνουμε εδώ λίγο κολπάρι. Λοιπόν και πάμε, το άνοιξα το pack. Έτσι, μπαμ μπαμ. Πάμε να δούμε. Να δούμε τι θα είναι. Δεν θα φωνάξω γιατί είναι και βράδυ. Είναι Icon φυσικά. Ολλανδία. Καμ Σέιντορφ. Είναι αρκετά καλό παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό, εντάξει. Εντάξει. Πολύ κοντά σε Κρόιφ και Χούλιτ. Με ψάρωσε πάρα πολύ. Το πίστεψα, αλλά παιδιά, είναι πολύ καλός ο Σέιντορφ. Είναι καταπληκτικός. Μια χαρά. Κομπλέ. Τρέιτς δεν έχει, αλλά δεν πειράζει, μπαίνει στην ομάδα. Είδατε το πρώτο pack, ήταν Σέιντορφ. Οκ, καλό, δεν ήταν κακό. Αρκετά καλό. Ψάρωσα λίγο, θα μπορούσε να ήταν εύκολα ο Χούλιτ ή ο Κρόιφ, αλλά δεν πειράζει. Οπότε ναι, αυτά, πάμε και στο δεύτερο pack. Λοιπόν παιδιά, double Sancho, λοιπόν. Παμ παμ παμ. Λοιπόν, πρώτος packs. Πάω λίγο κόλπο άρι όπως και την προηγούμενη φορά. Το άνοιξα. Το πάτησα. Πάμε να δούμε τι θα είναι. Λοιπόν, Μπορτζικό κοτ φυσικά. Το flare του Icon. Να δούμε τη σημαία. Ιταλία, Παναγία μου και Χριστέ μου, συμπή. Οπα, αυτό πες να είναι καλό, πες να είναι καλό. Καναβάρο, Καναβάρο. Ρε μαλάκα, κι άλλο είπε, αλλά δεν πειράζει ρε μαλάκα, μια χαρά είναι. Πολύ καλό ρε φίλε Καναβάρο. Του βάζω εκεί κάτι με base και είναι μια χαρά ρε. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, η ομάδα μετά από τα packs διαμορφώθηκε έτσι. In-game αλλάζει βέβαια, πάει ο Σέιντορφ Καμ και ο Λουίς Αλμπέρτο CM. Απλώς για το chemistry ξεκινάει ο Λουίς Αλμπέρτο εδώ πέρα, ήταν και αυτός σε 10 chemistry και ουσιαστικά ήταν όλη η ομάδα σε 10 chemistry. Αναγκάστηκα να βγάλω τον Ντεβράι έξω. Τον Χάβερτς Player εβδομάδα τον είχα κάνει με τον Λουίς Αλμπέρτο που είχα βγάλει από τα rewards. Έβγαλα κόκκινο Λουίς Αλμπέρτο. Δεν θα ανέβει το rewards γιατί ήταν πάρα πολύ κακά. Έβγαλα Λουίς Αλμπέρτο κόκκινο, οπότε έδωσα τον μπλε και έβαλα τον κόκκινο στην ομάδα. Έδωσα τον μπλε στο Χάβερτς. Ο Ντεβράι έξω αφού ήρθε ο Καναβάρο. Και άλλα τα κλασικά φούτ μας με Ντία, το objective πολύ εύκολο. Μάλλον θα κάνω και το Summer Hit και σκέφτομαι να παίζει εδώ ο Summer Hit με ανάποδο πόδι σε 7 chemistry. Αφού θα έχει και 5 weak foot, νομίζω θα είναι μια χαρά. Οπότε ναι, αυτά για το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να πιστεύετε και εσείς το ίδιο με μένα ότι τα πούλησαν είναι πάρα πολύ καλά. Αυτά, κάντε ένα like αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, ένα share το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.